Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, στον κύριο όγκο του περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, για τον καλύτερο, όπως λέει, συντονισμό των εθνικών ελεγκτικών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, καυσίμων, αλκοολούχων, καπνικών και λοιπόν προϊόντων. Φυσικά, καταρχήν κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετος ούτε με την ανάγκη συντονισμού και εξυγχρονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών, πολύ περισσότερο με την ανάγκη καταπολέμησης αυτών των φαινομένων. Ούτε βέβαια αμφισβητούμε, αν θέλετε, τις προθέσεις σας, κύριε Υπουργέ, όμως τέτοιου είδους προθέσεις δεν έλειψαν από καμιά προηγούμενη κυβέρνηση. Πολλές φορές, μάλιστα, με βαρύγδουπες διακηρύξεις για πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και όχι μόνο, που προστέθηκαν όμως τελικά και αυτές στη λίστα των νευσεβών πόθων. Όπως φάνηκε και από τις συζητήσεις στις επιτροπές, σε αυτό που τελικά συγκλίνουν οι τοποθετήσεις τόσο των άλλων κομμάτων όσο και των εκπροσώπων των φορέων, είναι ότι παρά τις μεγάλες διακηρύξεις ή τις όποιες προσπάθειες έστω έγιναν τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, αυτό παραμένει διακηρυγμένος στόχος για όλες τις κυβερνήσεις, χωρίς όμως σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα, χαμηλές είναι και οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα που θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο, αφού ουσιαστικά η όποια σύγκληση παρουσιάζεται από τα άλλα κόμματα, επικεντρώνεται ουσιαστικά στο συμβολισμό που είναι ανάγκη να δοθεί, το ισχυρό μήνυμα που λένε από τη μεριά της πολιτείας και στη συμφωνία για την επιθυμία να παταχθεί αυτή η παράνομη δραστηριότητα, που επιφέρει όχι μόνο σοβαρές απώλειες στα έσοδα του κράτους, αλλά έχει και μια σειρά άλλες σοβαρές, ακόμα και επικίνδυνες συνέπειες, όταν νοθευμένα προϊόντα διακινούνται προς κατανάλωση. Επιθυμία όμως που κανείς δεν αμφισβητεί, ούτε κι εμείς, αλλά δεν θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Τι συμβαίνει λοιπόν και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου? Μένει συνήθως στα λόγια, παρά τα νομοθετικά μέτρα και τις πολυδιαφημισμένες εκστρατείες εναντίον του. Τι φταίει και παραμένει ένα παλιό πρόβλημα που για τριά δεν βρίσκει? Τι είναι αυτό που τελικά επιτρέπει στα εγκληματικά κυκλώματα να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους όποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως όλοι ομολογείται και έτσι πράγματι είναι? Αυτό που φταίει, και όχι μόνο δεν διανοείστε να το ακουμπήσετε, μα το προστατεύετε, βρίσκεται στην ίδια την καρδιά του συστήματος που όλοι σας υπηρετείτε. Είναι το ίδιο το καπιταλιστικό κέρδος, νόμιμο ή παράνομο, το κέρδος που αποτελεί το θεμέλιο λίθο τον ίδιο το λόγο ύπαρξης οποιασδήποτε καπιταλιστικής κοινωνίας. Έτσι εξηγείται άλλωστε γιατί το λαθρεμπόριο ανθεί και σε άλλες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, όπως η Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, χωρίς να καταφέρουν να το αντιμετωπίσουν ούτε κι αυτές. Έτσι εξηγείται γιατί πάντα δίπλα στο νόμιμο εμπόριο και παράλληλα με αυτό αναπτύσσεται και το λαθρεμπόριο, στο οποίο πρωταγωνιστές και τροφοδότες δεν είναι βέβαια αυτοί που συνήθως στοχοποιούνται, κάποιοι μετανάστες, φτωχοδιάβολοι, είτε βέβαια αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων και κατά τεκμήριο αποτελούν τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Τα κυκλώματα της λαθρεμπορίας περνάνε από τους ίδιους τους δρόμους στους οποίους πολλαπλασιάζεται το καπιταλιστικό κέρδος. Αξιοποιούν εργαλεία της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς, τις πόρτες και τα παράθυρα που το ίδιο το σύστημα τους αφήνει. Εδώ όμως βέβαια χρειάζεται και μια διευκρίνηση. Γιατί η πάταξη, ο περιορισμός του λαθρεμπορίου, η λεγόμενη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, δεν αφορούν συνήθως τις επίσημες δραστηριότητες του κεφαλαίου. Αυτές οι δραστηριότητες σε μεγάλο βαθμό απολαμβάνουν σκανδαλώδη φορολογική ασυλία, φοροαπαλλαγές, κίνητρα, επιδοτήσεις, φοροασυλία που προκλητικά πολλαπλασιάζεται στις περιόδους της κρίσης, όπως συνεχίζει να συμβαίνει και σήμερα στην περίοδο της πανδημίας και του νέου γύρου της καπιταλιστικής κρίσης. Βέβαια, αυτές οι ασυλίες φτάνουν πολλές φορές να δίνονται ακόμα και για απαλλαγή από τεράστια επιβληθέντα πρόστιμα στους μεγάλους οφειλέτες, αποκαλύπτοντας τελικά και το μέγεθος της υποκρισίας σας. Υπάρχει όμως και μια άλλη κοινή διαπίστωση που, αν θέλετε, βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος. Από πού προκύπτει το μεγάλο κέρδος για το λαθρεμπόριο? Τι είναι αυτό που προσδίδει το σπουδαιότερο για αυτό κίνητρο? Είναι η τεράστια απόκληση της τελικής τιμής που διαμορφώνεται με τους υπέρογκους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που περιλαμβάνουν όλα αυτά τα προϊόντα σε σχέση με την αξία τους.
τα καύσιμα, τα καπνικά προϊόντα είναι πρωταθλητές στην κούρσα των φόρων. Τα αλκοολούχα ποτά, και ενδεικτικό είναι ότι με την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωση και στον καφέ έγινε και αυτό νέο αντικείμενο πρόσφορο πεδίο της λαθρεμπορίας. Είναι χαρακτηριστική ακόμα και η περίπτωση του υγραερίου, όπου σωστά εντοπίζεται ότι μεγάλη διαφορά στους συντελεστές φορολόγησης δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για λαθροχειρίες. Όμως δεν μπορεί ως λύση να σκέφτεστε την προς τα πάνω εξίσωση των συντελεστών, κάνοντας και αυτό το καύσιμο απρόσιτο στη λαϊκή κατανάλωση. Γιατί ταυτόχρονα ενισχύεται και τους δύο παράγοντες που αποτελούν τη μαγιά για τη διόγκωση του λαθρεμπορίου. Γιατί βέβαια αυτά τα φαινόμενα παρουσίασαν έξαρση μετά τη μεγάλη εκτείναξη των έμεσων φόρων, όπως για παράδειγμα έγινε στα καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα αντικειμενικά εντείνονται και λόγω της ανέχειας που μαστίζει τα λαϊκά στρώματα, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, εξαιτίας και της απότομης μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης, που τους σωθεί τελικά να αναζητούν και αυτά τα φθηνότερα προϊόντα του λαθρεμπορίου. Γι' αυτό και το αίτημα της απαλλαγής των λαϊκών στρωμάτων από τέτοιους υπέρογκους έμεσους φόρους σε προϊόντα πρώτης ανάγκης θα μπορούσε, εκτός από αναγκαίο για την επιβίωση τους μέτρου, να αποτελεί ένα βήμα και στην προσπάθεια περιορισμού του λαθρεμπορίου. Υπάρχουν όμως και άλλες αστοχίες ή και καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες ελέγχου και περιστολής του λαθρεμπορίου. Μια από αυτές ήταν, για παράδειγμα, ότι ο έλεγχος ισρωών νεκρών περιορίστηκε στα πρατήρια, εκεί που συνήθως εξαντλείται και η επιβολή των νέων μηχανισμών, αλλά και η αυστηρότητα ορισμένες φορές. Ο έλεγχος εξαντλείται στο να τιμωρούνται ορισμένοι πολλές φορές αναλώσιμοι αχυράνθρωποι, δεν προχωρά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, στις αποθήκες, στις εταιρείες καυσίμων, στα δηληστήρια. Δεν φτάνει βέβαια ποτέ και στην πηγή του προβλήματος, στα μεγάλα ψάρια που πλέουν ανενόχλητα σε απάνεμα νερά. Εκεί ούτε θέλετε, ούτε μπορείτε να φτάσετε. Αλλά βέβαια και αποτελεσματικότερος έλεγχος μπορεί να γίνει κατά την είσοδο των προϊόντων λαθρεμπορίου στη χώρα και όχι αφού αυτά διαχυθούν στην αγορά. Ένα ακόμα ενδεικτικό της ανεπάρκειας των μέτρων είναι ότι ενώ προχωράτε στη δημιουργία νέου συντονιστικού κέντρου, στην ενίσχυση κάποιων μεθόδων καταγραφής, παραμένει δραματική η υποστελέχωση των τελωνιακών αρχών και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών, ενός σημαντικού όμως κρίκου στην αλυσίδα των ελέγχων. Η κριτική λοιπόν που κάνουμε στο νομοσχέδιο είναι όχι γιατί διαφωνούμε με την ανάγκη να επιτευχθεί ο διακηρυγμένος στόχος της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, αλλά γιατί δεν έχουμε αυταπάτες ότι το νομοσχέδιο αυτό μπορεί να αποδώσει καρπούς όσον δεν αγγίζει την ίδια την καρδιά το γόνιμο έδαφος που επιτρέπει να φύονται αυτού του είδους τα φαινόμενα. Κύριε Υπουργέ, από τα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου θα επιλέξω να αναφερθώ ξανά στο άρθρο 40. Την ώρα που οι εργαζόμενοι, οι αυτοπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα στενάζουν κυριολεκτικά, ενώ διατηρείται η σταθερή δυσαναλογία των φορολογικών βαρών που φορτώνονται κατά το 95% σε αυτούς και μόλις το 5% ανακαλύπτεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους, έρχεστε με μια ακόμη προκλητική ρύθμιση, ευθαρσώς, να συνεχίσετε την κούρσα πραγματικά προσέλκυσης επενδυτών με προκλητικές φορολογικές ελαφρύνσεις, η οποία στο παρόν νομοσχέδιο φτάνει μέχρι στο 50% για όλα τα εισοδήματα που βγάζουν είτε από εργασία είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα. Νομοθετείτε κάτι τέτοιο για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών, για τη διευκόλυνση στελεχών αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Μάλιστα, επιλέγετε να απαλλάξετε αυτούς από συγκεκριμένες κατηγορίες, να απαλλάξετε αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες και από την εισφορά αλληλεγγύης, δημιουργώντας έτσι ένα φορολογικό παράδεισο για τους εκλεκτούς, την ώρα που αυτοί οι άδικοι φόροι που κι εσείς οι ίδιοι τους χαρακτηρίζετε ως τέτοιους, παραμένουν ενεργοί για τους εργαζόμενους και για τους αυτοαπασχολούμενους. Φόροι που ένας νόμος, όπως είπατε, είχε ημερομηνία λήξης, την οποία επιμελώς ξέχασε και η προηγούμενη κυβέρνηση, την ξεχνάτε κι εσείς σήμερα, εναποθέτετε δήθεν την κατάργησή της για το μακρινό μέλλον. Και βέβαια, παρότι χρησιμοποιείτε και έρχεστε
να χρησιμοποιήσει το ως κράκτη ότι στόχος της ρύθμισης αυτής είναι η προσέλκυση του έμπειρου επιστημονικού δυναμικού που μετανάστευσε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο κάτι τέτοιο το λησμονήσατε εντελώς στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, που ρητά αναφέρεται ως σκοπός της ρύθμισης η προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών και η εξυπηρέτηση στελεχών των επιχειρήσεων, αλλά ακόμα και η αρχική όρη που έθετε το νομοσχέδιο, τους οποίους με μεγάλη καθυστέρηση ανακοινώνεται ότι θα διορθώσετε, δεν το έχουμε δει ακόμα να γίνεται, εξαιρούσε εξ αρχής όλους τους εργαζόμενους που έφυγαν από τη χώρα μετά από το 2012, αφού η πρόβλεψη ως προϋπόθεση να μην υπάρχει φορολογική κατοικία στη χώρα τα τελευταία 7 από τα 8 χρόνια στην Ελλάδα, αντικειμενικά πετάει έξω το μεγάλο όγκο των εργαζομένων που έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ενδεικτικές για το ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που φέρατε την παρούσα διάταξη και όχι βέβαια αυτός που σήμερα χρησιμοποιείτε για να χρυσώσετε, αν θέλετε, και το χάπι. Όμως, ακόμα και αν ισχύει, ακόμα και αν τροποποιήσετε, όπως λέτε, τη διάταξη, αλήθεια πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την επιστροφή των εργαζομένων και όχι τελικά για τη δημιουργία και νέου κύματος μετανάστευσης στο διάστημα που δημιουργούμε, το να δημιουργείται απλά φορολογικούς παραδείσους, κίνητρα για συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, ακόμη και συγκεκριμένους εργαζόμενους, λέμε. Όταν την ίδια στιγμή νομοθετείτε τη δεκάωρη εργάσιμη ημέρα, απλήρωτες υπερορίες, μισθούς 200 ευρώ, το πετσόκομα της ασφάλισης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί αυτοί οι νέοι εργαζόμενοι που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης να επιστρέψουν όταν ναρκοθετείτε όλο το πεδίο της εργασίας? Αν θέλετε να δώσετε κίνητρο για την επιστροφή των νέων εργαζομένων, εξασφαλίστε δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό, μέτρα ανακούφισης και στήριξης και των αυτοαπασχολουμένων και όχι βέβαια να δημιουργείτε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και να δίνετε συνεχείς φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτού του είδους οι ρυθμίσεις αναδεικνύουν, αν θέλετε, και την υποκρισία σας προς τους νέους εργαζόμενους που πλήρωσαν και πληρώνουν συνεχώς τα σπασμένα της κρίσης. Ενδεικτική αυτής της πρόθεσής σας είναι και η τροπολογία που πραγματικά εγκρυπτώ έφερε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τα ΕΛΤΑ. Σας είπαμε ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο να επιλέγετε να φέρετε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα χωρίς τη δυνατότητα διαβούλευσης ουσιαστικής συζήτησης, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη σας τις αντιδράσεις, να δίνετε το λόγο στους εργαζόμενους και μάλιστα, αν θέλετε, δεν είναι και τυχαία η στιγμή που επιλέγετε να φέρετε την τροπολογία. Σε μια περίοδο που έχει καταρχήν πάρει παράταση η ισχύ στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζομένων στα ΕΛΤΑ και είναι επί της ουσίας σε φάση διαπραγμάτευσης η συνδικαλιστική οργάνωση με τη διοίκηση και βέβαια σε μια χρονική περίοδο όπου γενικότερα η κυβέρνηση, αξιοποιώντας, αν θέλετε, την πανδημία, προσπαθεί να περάσει μια σειρά αντεργατικά μέτρα, χτυπώντας και το δικαιώματα στην εργασία, το εισόδημα, η μέτρα και η απευθείας στήριξη του κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή που παίρνετε για τα ΕΛΤΑ, την οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να αποσυρθεί και αν θέλετε πραγματικά να κάνετε τέτοιου είδους αλλαγές, να φέρετε ως νομοσχέδιο για να συζητηθεί και με τους εργαζόμενους, επιχειρεί ουσιαστικά με συνοπτικές διαδικασίες να αφαιρέσει και τα όποια εμπόδια που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια για την ιδιωτικοποίηση στα ΕΛΤΑ, στην οποία βέβαια έχουν βάλει το χεράκι τους και άλλοι πριν από εσάς και σηκώνουν σήμερα υποκριτικά τους τόνους της αντιπαράθεσης. Εξάλλου το ίδιο σενάριο έχει ξαναπαιχτεί από όλους σας, από τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, για την εξυγίαση και άλλων πρώην δέκο που ήδη απαξιώσατε και εν τέλει βέβαια προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίησή τους. Τελικά, ουσιαστικά, στόχος είναι το πώς θα μετασχηματιστεί ο ΕΛΤΑ ως επιχείρηση με μοναδικό κριτήριο το κέρδος, είτε αυτή
πουληθεί ολοκληρωτικά, είτε βέβαια και για το διάστημα που θα λειτουργεί ως κρατική, αλλά τα έσοδα της θα ενισχύουν τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίζεται η καπιταλιστική κερδοφορία. Το πρόβλημα είναι ότι αντί να λειτουργήσει ως υπηρεσία που θα εξασφαλίζει την επικοινωνία του λαού ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας, το κριτήριο του κέρδους οδηγεί τελικά και σήμερα στην αναθεώρηση της καθολικής υπηρεσίας, στο κλείσιμο καταστημάτων που δεν αποφέρουν κέρδη και άρα στη δυσκολία της πρόσβασης του λαού στην υπηρεσία της επικοινωνίας, αλλά και στο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων χιλιάδων εργαζομένων. Σας καλούμε ξανά να αποσύρετε αυτή την τροπολογία, η οποία θα πραγματικά έρχεται να γκρεμίσει ό,τι έχει απομείνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από κατακτημένα εργασιακά δικαιώματα στα ταχυδρομεία με βαρύτατες συνέπειες για χιλιάδες εργαζόμενους. Τέλος, θα αναφερθώ μόνο στην συντομία στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Φαντάζομαι θα έρθει στη συνέχεια να την αναπτύξει και ο Υπουργός. Με ένα σχόλιο. Η διατίμηση που σήμερα, μετά από 8 μήνες πανδημίας, επιλέγει να βάλει το Υπουργείο για τα τεστ για τον κορονοϊό, πραγματικά φανερώνει, αποτελεί την μεγαλύτερη παραδοχή για το όργιο κερδοσκοπίας που με τη συνένεση της κυβέρνησης συντελέστηκε από τις ιδιωτικές εταιρείες πάνω στην υγεία του λαού όλους αυτούς τους μήνες. Όμως ακόμα και τώρα, πραγματικά σε συνθήκες πολέμου, συνεχίζετε να χαϊδεύετε τον ιδιωτικό τομέα, αντί να κάνετε πράξη αυτό που είναι πραγματικά ανάγκη για την υγεία του λαού, να επιτάξετε χωρίς όρους το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, να συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό του δημοσίου και όλες τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά και τη διενέργεια των απαραίτητων τεστ που πρέπει να γίνουν μαζικά στον πληθυσμό απολύτως δωρεάν και όχι βέβαια ακόμα και τώρα να κάνετε παζάρια για το πώς αυτά θα κοστολογηθούν κάνοντας δώρα στον ιδιωτικό τομέα σε βάρος της υγείας και της ζωής του λαού.